τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιφαντή. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, μια χαρά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι. Για πείτε μου, να ξεκινήσω ήθελα με ένα αρχικό σας σχόλιο για τον Biden, για τις πρώτες κινήσεις του Προέδρου. Βλέπω, ας πούμε, ανάμεσα σε αυτά τα 17 διατάγματα που ήδη υπέγραψε, βλέπω την επιστροφή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας της Αμερικής, βλέπω την επιστροφή στη Συμφωνία του Παρισιού για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή βλέπω κάποιες κινήσεις επανόδου, θα το έλεγα, να το πω, στην κανονικότητα, στη φυσιολογικότητα, δεν ξέρω πόσο, τι λέξη θα χρησιμοποιήσω. Είναι τόσο συμβολικές όσο και ουσιαστικές. Γι' αυτό, ακριβώς, γι' αυτό το ανέφερα τις δύο πιο συμβολικές, όπως το λέτε, γιατί είναι και άλλες που είναι και σημαντικές. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία, και αυτό το ξέραμε και πριν υπογράψει τα προεδρικά διατάγματα, αλλά έσπευσε με το που κάθισε στο γραφείο, στο βάλε γραφείο, να αμέσως να υπογράψει τα συγκεκριμένα διατάγματα, ήταν έτοιμα. Λοιπόν, είναι ένα μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν σε αυτό το οποίο οι ίδιες έχτισαν, αν θέλετε, με τα πολεμικά, αλλά και την περίοδο Ομπάμα, ναι. Αυτό που ονομάζουμε παγκόσμια διακυβέρνηση, δηλαδή, ναι, επιστροφή και εμπιστοσύνη και αξιοποίηση των πολυμερών πλαισίων και θεσμών διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, είναι ένα κάλεσμα σε συνεργασία, το οποίο απευθύνεται πρωτίστως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία μετά την αποσταθεροποίηση της διατλαντικής σχέσης που ήρθε ως αποτέλεσμα της πολιτικής Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε τον Brexit, ο οποίος προσπάθησε να απαξιώσει την Ευρώπη, συνολικά δεν ασχολήθηκε μαζί της. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, και δεύτερον είναι... όχι απλώς η επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά είναι και δείγμα του πώς η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ θα γίνει μια προσπάθεια να επανασυνδεθεί με τις εσωτερικές ανάγκες. Μάλιστα. Δεν θα είναι εύκολο. Δηλαδή η εξωτερική πολιτική πάντοτε στις ΗΠΑ απολάμβανε σχετικής συνένεσης ή και, ναι, μεγάλη συνένεση, ναι, ανά περιόδους. Ναι. Αλλά αυτό γιατί συνδεόταν με την ευημερία του μέσου Αμερικανού πολίτη. Αυτός ο δεσμός έσπασε επί Τραμπ. Είχε ραγίσει από την περίοδο Bush. Λοιπόν, τώρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο μέσος Αμερικανός, να δει την ευημερία την προσωπική του και ως αποτέλεσμα της εξωτερικής πολιτικής. Μάλιστα. Τώρα να σας ρωτήσω, για να έρθουμε και στα δικά μας σιγά σιγά. Εκλογή Biden, νέος πρόεδρος Biden, τι σημαίνει αυτό για Ελλάδα, Τουρκία, για ελληνοτουρκικές σχέσεις? Πολλά μπορεί να πει κανείς, αλλά θα ξεκινήσω από αυτά που θεωρούμε δεδομένα. Ναι. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι πέρα από την πολιτική Τραμπ, το δόγμα Τραμπ, που δεν ήταν καθόλου δόγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως διαχειριζόταν τις εξωτερικές σχέσεις ο ίδιος των ΗΠΑ, υπήρχε και η Αμερικανική, αυτό που ονομάζουμε η Αμερικανική γραφειοκρατία, το Αμερικανικό κατεστημένο, υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τους τελευταίους 12 μήνες που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφοσιωθεί αποκλειστικά στην επανεκλογή του, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπό την ηγεσία του Μάικ Πομπέο, έδωσε δείγματα γραφής, δημιούργησε, αν θέλετε, κατοχύρωσε ένα πλαίσιο και απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στην Τουρκία, και γενικά προσπάθησε, εν πάση περιπτώσει, κάτω από την... κάτω από το τραπέζι, να το πω έτσι, κάτω από το βλέμμα, πέρα από την προσοχή του Πρόεδρου Τραμπ, να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες για την επόμενη μέρα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια σχετική συνέχεια. Λοιπόν, άρα ξέρουμε ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, γενικά η Αμερικανική Γραφειοκρατία, έχει ενισχύσει τη θέση της στην Ελλάδα, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν ενισχυθεί, έχει σταματήσει διακριτικά μεν, αλλά την πολιτική ρητορική των ίσων αποστάσεων στην οποία μας είχε συνηθίσει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Διακριτικά λοιπόν ενίσχυσε την παρουσία της στην Ελλάδα και ενισχύει και την παρουσία και την Ελλάδα εμέσως, ναι, με την αναβάθμιση των συμφωνιών αμυντικής συνεργασίας, με την αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ελλάδα. Συνολικά, εν πάση περιπτώσει, δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν την Ελλάδα, η Ουάσιγκτον, ως έναν αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή, αν μου επιτρέπετε,
είναι δεδομένο ότι η ίδια αντίληψη που ενισχύει στην συγκεκριμένη συγκυρία τη θέση της Ελλάδος θεωρεί ότι η Τουρκία είναι ένας πολύ κρίσιμος, ζωτικής σημασίας παράγοντας στην περιοχή, που καλό θα είναι να γίνει μια προσπάθεια να μην χαθεί, να μην πέσει τελείως στα χέρια των ανταγωνιστών. Ναι, αυτό είναι σημαντικό που λέτε, γιατί κάποιοι χαρήκαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Σας βάζω και τον εαυτό μου μέσα για να μην μιλάω για άλλους, με την εκλογή Biden και τα λοιπά, ότι δεν θα αλλάξουν δραματικά οι ισορροπίες και οι πολιτικές στην περιοχή και οι στηρίξεις. Άρα, εξαρτάται πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά εάν που αυτό είναι πολύ σπάνιο στη διεθνή πολιτική εξελιχθούν γραμμικά, τότε ναι, θα δούμε και στοιχεία κυρίως συνέχειας, αλλά συνέχειας σε αυτό το πλαίσιο το οποίο... Ναι, εντάξει, βάλατε ένα πλαίσιο, έχετε δίκιο σε αυτό, υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Το έβαλαν οι ίδιοι Αμερικανοί. Ναι, ναι, αυτό εννοώ και εσείς, το μεταφέρατε εννοώ, ίσως μας το είπατε, αυτό εννοώ, όπου είχε μπει αυτό το πλαίσιο, αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα το από πάνω του Τραμπ που δεν μπορούσε να λειτουργήσει, γιατί αυτό ήταν το θέμα. Υπήρχε αυτό το πράγμα, το βουνό του Τραμπ από πάνω, υπήρχε ο Ερντογάν που μίλησε απευθείας με τον Τραμπ. Είχαμε διάφορα τέτοια θέματα, καταλάβατε. Ακριβώς. Και ξέρετε, το μεγάλο, αυτό που θα αλλάξει σίγουρα τώρα, προφανώς εκ πρώτης όψεως είναι θετικός για μας, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, όπως είναι σήμερα τα πράγματα, δεν έχει πια... Ακριβώς, γι' αυτό το είπα, γι' αυτό το σας το είπα. Ακριβώς την διαμεσολάβηση, ναι. Πρόσβαση στον ίδιο τον πρόεδρο. Τώρα πάμε λίγο. Πάμε λίγο στα δικά μας. Έχουμε κινήσεις της Τουρκίας. Ναι, στα δικά μας τώρα. Τη Δευτέρα ξεκινάνε οι διερευνητικές. Είδα σήμερα, άκουσα μάλλον την ενημέρωση εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών στους συναδέλφους μου, στους διπλωματικούς συντάκτες. Σας το λέω με τίτλους. Δεν διαπραγματεύσεις, είναι επαφές. Δεν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις και δεσμεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν τηρούνται πρακτικά. Δεν μετέχει κανένας τρίτος. Είναι μεταξύ μόνο των δύο πλευρών. Δεν γίνονται ενημερώσεις για το περιεχόμενο των διερευνητικών επαφών. Είναι το πλαίσιο. Είναι το πλαίσιο. Εσείς το ξέρετε, το λέω για τους ακροατές μας, τα είπα. Είναι το πλαίσιο λειτουργίας των διερευνητικών. Και επίσης υπάρχει και το άλλο, για να σχολιάσετε όλο μαζί. Το είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα σε κάποιο άρθρο που έγραψε. Το είπε και ο κ. Σταραντήλης, νομίζω, το μεσημέρι στην ενημέρωση. Ότι εμείς πηγαίνουμε αποκλειστικά και μόνο με το θέμα της ΑΟΣ. Από εκεί και πέρα, αν η Τουρκία θέλει να βάλει, δεν ξέρω τι θέλει να βάλει. Υπάρχει μόνο δρόμος στη Χάγη, όπου βέβαια για να πάμε στη Χάγη χρειάζεται και συνυποσχετικό, έτσι είναι. Σωστά. Σας τα βάλω όλα μαζί και να μου δώσετε μια συνολική απάντηση. Μα είναι όλα μαζί. Ναι, το συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Να ξεκινήσω από το πλαίσιο των διερευνητικών ή μάλλον από η προσωπική μου εκτίμηση και η προσωπική μου άποψη στο βαθμό που έχει κάποιο βάρος είναι ότι η επανέναρξη των διερευνητικών επαφών σε αυτή τη συγκυρία είναι μια θετική εξέλιξη για τη χώρα. Άλλωστε, εμείς επιδιώκαμε να ξεκινήσουμε. Η Τουρκία τη ορπήλησε δύο φορές στους τελευταίους 6 μήνες διάφορα προσχήματα. Έτσι, θα θυμίσω εδώ ότι τον Αύγουστο τη ορπήλησε επειδή υπογράψαμε τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Ακριβώς. Άρα, λοιπόν, τώρα το ένα είναι αυτό. Ναι. Είναι το πλαίσιο είναι όπως είχε συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές το 2002, είναι αυτό, σε χαμηλό υπηρεσιακό επίπεδο, που δεν παράγει πολιτικές δεσμεύσεις, παρά μόνο αν υπάρξει συνολική συμφωνία. Και κυρίως, θα πρέπει βέβαια εδώ να πούμε ότι η συζήτηση είναι για την διαδικασία και για την ατζέντα, αλλά μην αμφιβάλλει κανείς ότι γίνεται συζήτηση και της ουσίας. Για αυτό το... Επαναλαμβάνω, δεν κρατιώνται πρακτικά. Ακριβώς. Αλίμονο. Μα και εμείς θα θέλαμε να γίνει μια συζήτηση έτσι, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ελεύθερη επί της ουσίας, για να καταλάβουμε ακριβώς ποια είναι τα όρια των τουρκικών, έτσι, της τουρκικής, του τουρκικού αναθεωρητισμού, εάν είναι όντως αυτό το οποίο φαίνεται ή όχι. Τώρα, και τέλος να πω ότι προφανώς, ενώ είναι μια διαδικασία που την επιθυμούσαμε και μας βολεύει για πολλούς λόγους σε αυτή την φάση, την ίδια στιγμή καλό είναι, και είμαι σίγουρος ότι η Αθήνα το ξέρει αυτό, ότι κρατάμε μικρό καλά. Ακριβώς. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, γιατί αν η Τουρκία ήταν αξιόπιστη θα είχε και προσέλθει 6 μήνες νωρίτερα. Και ως προς τη Χάγη, κύριε Φαντή. Η Χάγη είναι η κορονίδα της ελληνικής στρατηγικής. Ναι.
Έτσι, είναι αυτό το επιχείρημα το οποίο δύσκολα μπορεί να απαξιώσει οποιαδήποτε επικοινωνιακή στρατηγική της Άγκυρας και είναι κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει μας εξυπηρετεί και θα τη δοκιμάσουμε τη Χάγη πρώτα ο Θεός με την Αλβανία. Ναι. Λοιπόν, είναι άλλες συνθήκες, άλλες συνθήκες όμως και το πλαίσιο είναι διαφορετικό. Ναι. Βεβαίως, αλλά για την ελληνική θέση εδώ και πόσα πια πάνω από μισό αιώνα είναι μια δικαίωση. Ναι, σαφώς. Οπότε. Θα φανεί, επαναλαμβάνω, αν όντως η Τουρκία προσέρχεται σε αυτή τη διαπραγμάτευση με καλή την πίστη. Αν το δούμε αυτό, εσείς είστε εμπειρότερος εμού σε αυτά τα θέματα. Δεν νομίζω να επανέλθει με καλύτερη διάθεση. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Σε κάθε διαπραγμάτευση υπάρχουν παγίδες. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Να θυμηθούμε τι συμβαίνει κάθε φορά που διαπραγματευόμαστε οι 27 εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Και είναι και οι ισορροπίες κάθε φορά διαφορετικές. Είναι οι συνθήκες. Από χώρες από τις οποίες όχι μόνο δεν αισθανόμαστε καμία απειλή, αλλά αισθανόμαστε και πολύ κοντά. Ακριβώς. Συμμετοχής, πόσο μάλλον με την Τουρκία, με την οποία μας χωρίζουν. Έχουμε τα θέματά μας. Έχουμε τα θέματά μας, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, ήταν ο διεθνολόγος ο κύριος Κωνσταντίνος Φαντής.